fightfitness.gr. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τον Δημήτρη Πάλιο, ένα θρύλο των μαχητικών αθλημάτων και των πολεμικών τεχνών. Βρισκόμαστε στο σύλλογό του, στον Ναό Πάλιος. Κύριε Πάλιο, σας καλωσορίζουμε στο fightfitness.gr. Πόσα χρόνια ασχολείστε με τα μαχητικά σπορ? Ξεκίνησα το δεκαετία του 50, κάνουμε σπιμαχία. Σε δύσκολες εποχές. Να φανταστείτε ότι το πρωί εργαζόμουν, το απόγευμα πήγαινα και έκανα πυρμαχία στο Πανεπιστήμιο, ξεκίνησα, και το βράδυ πήγαινα αριθμό γυμνάσιο. Στα πέτρινα χρόνια της πυρμαχίας. Στα πέτρινα χρόνια της πυρμαχίας και φανταστείτε τις λιγόρες αυτές τις μετακινήσεις που γινόντουσαν με τα πόδια, την εφορία της εποχής εκείνης, δύσκολης εκείνης. Ήμουν ανήσυχος και το ξέρω. Η δεκαετία του 60 είχε έρθει μόδα του καράτε. Τότε ήταν ο Μεγαρίτης. Ο πρώτος δάσκαλος. Ήταν ο Λοΐζος, που πήγα και παρακολούθησα τύπου αθλήματα καράτε. Και ερχόμαστε στη δεκαετία του 70, πριν ακόμα κάνω το σύλλογο, να σχολιόμαστε με το... είχε έρθει τότε το Τάγκσουντο. Το Τάγκσουντο είναι της Βορείου Κορέας το άθλημα. Και το Τάγκσουντο είναι της Νοτιού Κορέας. Πρώτα ήρθε το Τάγκσουντο, μάλιστα θυμάμαι ένα δάσκαλο, το Χάνκι, ο οποίος ήταν στο στο president, από την πίσω μεριά εκεί ήταν η σχολή και εκεί είχα παρακολουθήσει τα μαθήματά του, μ' άρεσε. Εν συνεχεία είχα πάει στο Μπέτσε, γιατί έφυγε ο Χάκη, τότε οι διαμάχες μεταξύ Νοτιού και Βορείου Κορέας ήταν που έκανα να πέρασε. Καταλήψει δηλαδή την χώρα. Ακριβώς. Και τότε είχε ένας Αμερικάνος, τότε ο Πέιτς λεγόταν, κάτω στο αεροδρόμιο, ο οποίος έκανε το ταξιδιό και είχα πάει και παρακολούθησε και την ίδια. Τότε, στην δεκαετία του 70, παρουσιάστηκε και ο Άγγελος Παπαδάτος, ο οποίος έκανε κουνφού. Μάλιστα το σύστημα που δίδασκε ήταν το φουτσοπάι, έτσι το πήγα με τον Παπαδάτο τον Άγγελο αρκετά χρόνια μαζί, παρακολούθησα αυτό το σύστημα. Εν συνεχεία, για ένα χρονικό διάστημα πέρασα και κάποιον Λιμπανέλ, τον Έλλη Κουμπί, ο οποίος έκανε ένα άλλο σύστημα στην Καλυθέα τότε, το λεγόμενο Ταϊνούι. Και αυτές ήταν οι σπουδές μου γύρω από την προσωπική δουλειά στις μαχητικές τέχνες. Δηλαδή, πυρμαχία, καράτε, τάξιντο, ταϊκβοντό και κουνφού. Το σέμι κόντακ λοιπόν άρχισε να εξελίσσεται. Θυμάστε κάποια ονόματα τότε που νομίζω και μαθητές σας που διαπρέπανε τότε στα πρωταθλήματα? Βέβαια, είχα από πάρα πολλοί μαθητές που διαπρέπανε στα πρωταθλήματα που ξέρω εγώ, σχεδόν όλοι το πρωτοπό. Αν θυμάστε να αναφέρετε κάποιους, νομίζω ο Μοσκογιάννης ήταν ο καλύτερος. Ο Μοσκογιάννης ήταν ο καλύτερος, ο Ανδρέας Προβουλέγγιος. Ο Ανδρέας Προβουλέγγιος, τώρα που θυμίσαι μου, μέχρι και αν δεν σε ενόργανε ο Θανάσης ο Κίνης έχει περάσει από εδώ. Ακριβώς, Θανάσης ο Κίνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σου. Ο Μάνος ο Ραφαλίδης. Που θυμάμαι πολύ τις κόντρες του με το Μέμο, το διάσημο Μέμο τότε, στα Open. Ο Μέμος ήταν αθλητής του Άγγελου Παπαδάτου και εξελίχθηκε τον πρώτο με διεθνή καριέρα το παιδί. Πάρα πολύ. Και συνεχίζει και σήμερα. Από ότι ναι, είναι δάσκαλο. Εκτός αυτού, ναι, συνεχίζει να δάσκαλο του Σέμι Κοντακ. Δεν έφυγε από αυτός που κρατήθηκε στο Σέμι Κοντακ. Βλέπουμε τα πρώτα δείγματα Full Contact στην Ελλάδα. Εκεί έρχεται η συνάντησή σας με τον Γιώργο Μάλιο, τον Γιώργο τον Τοχταρίδη. Πείτε μας τι συνέβη μετά από εκεί.
Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η διάθεση. Είχαμε τα μηνύματα από το εξωτερικό, ότι πλέον έχει αρχίσει αυτή η κίνηση του Φουρ Κοντά, η οποία κυρίως στην Ολλανδία ήταν που άρχισε να αρχίσει να αρχίσει με τον Μπομ Κάμαν. Μπομ Κάμαν, ναι. Τον Μάναντ, τους οποίους παρευρέθηκα εγώ στο Στίβλεν, σε κάτι αγώνες τότε. Ναι, είδαμε και φωτογραφίες. Που είχα κατεβάσει την μια κυρία μου εξαιρετική, την Μπίρντα Χάκλιν Ρίτσαρ, η οποία έπαιξε στην Ολλανδία τότε. Η οποία μπορούμε να πούμε ότι πρωτοστάτησε κιόλας και, και στην άθληση του γενικείου της γενικής κοινωνίας. Θα αναφερθούμε αργότερα, να βάζει με τις άλλες κοπέλες. Ναι, σίγουρα. Βρεθήκαμε τότε με τον Γιώργο τον Μάριο και με τον Γιώργο τον Φοκταρή, ο οποίος ήταν μαθητής μου. Και συζητήσαμε πώς θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε, να αρχίσουμε να... αυτό το πράγμα που το κάναμε στις σχολές μας ο καθένας, να το βγάλουμε λίγο προς τα έξω. Τότε το kickboxing ξεκίνησε με το full contact. Το full contact επιτρεπόντουσαν τα κτήματα μέσα και πάνω. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, βλέπετε μπροστά και βλέπετε ότι αυτό το άθλημα μπορεί να ριζώσει καλά και να γίνει μεγάλο. Ακριβώς, ακριβώς. Τι σας έρχεται στο νου τότε η Παγκόσμια Ένωση τότε, τότε ο Γιώργος Φοκταρίδης έριξε την ιδέα να κάνουμε μια ομοσπονδία, αν μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν οι συλλογοί τότε οι ανάλογοι για να μπορείς να κάνεις ομοσπονδία, γιατί για να γίνει μια ομοσπονδία χρειάζονται πολλά σωματεία. Σωματεία κλπ. Είμαστε μόνο ελάχιστοι που ασχολιόμαστε τότε. Έτσι λοιπόν, είπαμε να κάνουμε μια εταιρεία και κάναμε την Πανελλήνια Ένωση Kickboxing. Την ΠΕΚ τη λεγόμενη. Οπότε δημιουργείται η ΠΕΚ, ξεκινάνε κάποιοι αγώνες. Θυμάστε αθλητές τότε που μεσορανούσαν, να θυμηθώ εγώ τον Ζαρνίδη στα πρώτα του βήματα. Έτσι, Πάρης Βασιλικός. Άλλους, από την Καβάλα πάνω. Ο Πάτσος Βασιλικός, ο Μιχάλης Ζαντήσιος, ήταν και αντισυμπημαχίες. Ναι, να πούμε ότι είχε διαπρέψει και στο σύλλογο τότε της συμπημαχίας. Μάλιστα, παρελθώ να αφηθώ για έναν αγώνα στη Γερμανία, που ήταν ο μοναδικός τότε πυγμάχος που είχε ρίξει νοκάου Γερμανό, τότε σε έναν τουρνουά που είχε γίνει στη Γερμανία, είχε γίνει σάρωστο. Ο Τζότζος, μην ξεχάσουμε το Γιώργο τον Τζότζο. Μην ξεχάσουμε τον Δημητρίου. Το Βασιλιάδη, τον Παπάζογλου, ο οποίος έκανε μοναδικούς αγώνες τότε με τον Βασιλιάδη. Μάλιστα το προσωνυμιό του, πολύ θα το πω εγώ, το προσωνυμιό του ήταν Σούγκα. Και αυτό γιατί ήταν από τους πιο τεχνίτες αθλητές που έχουν περάσει ποτέ από την πυγμαχία και από την πυγμαχία. Ξεκινήσαμε τότε να κάνουμε εκπομπή στο κανάλι του Κουρί, στον Ταύρο, μια φορά την εβδομάδα. Το περιμέναμε όλοι, πώς και πώς. Και γιάναμε τότε εγώ και ο Γιώργος Φωταρίδης και την κάναμε την εποχή. Τότε λοιπόν εκείνη την εποχή ήταν μεσουρανούσε ο Κολοκυνίδης τότε στην Αυστραλία και εμείς είχαμε σε επαφή μαζί του τότε και τον πείσαμε να έρθει στην Ελλάδα να κάνει αυτό τον αγώνα που να κάνει, να παρακολουθήσει τότε την οργάνωσή μας αυτή την ΠΕΚ, να δει αγώνες μας και μάλιστα τότε βρήκε τον Μιχάλη Λαβίδη. Και έμεινε ενθουσιασμένος και τον πήρε τον Μιχάλη στην Αυστραλία και πρέπει ο Μιχάλης πήγε σε άλλα πλέον καλούπια του αθλήματος και έτσι και αυτό έφτασε και που έφτασε το παιδί γιατί ήταν, μπορώ να πω, από τους πιο δουλευταράδες αθλητές που έχω συναντήσει. Πώς συμβαίνει. Ο σύλλογος τότε ιδρύθηκε το 1982. Όχι σε αυτή την έδρα που είμαστε σήμερα, αλλά στην περιοχή Νέου Ηρακλείου. Εδώ είμαστε πάντα. Με τις δραστηριότητες της πυγμαχίας, του kickboxing, του γουσού κουνφού, αυτές ήταν οι δραστηριότητες που κάναμε. Από τότε μέχρι σήμερα, ο σύλλογος δεν έχει σταματήσει ποτέ να δουλεύει στις μαχητικές τέχνες.
τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να ασχολείται με τους σπορς. Υπάρχουν πρόβλημα, αλλά όταν σταμάτησαν οι δραστηριότητες της ΠΕΚ. Να πούμε ότι η ΠΕΚ αναγνωρίστηκε κάποια στιγμή από το ελληνικό κράτος. Τι είναι η νομοσχεδία. Η ΠΕΚ, ναι. Σταμάτησε, ήταν εταιρεία. Η ΠΕΚ διαλύθηκε. Και έγινε η νομοσπονδία. Τότε ήταν πάρα πολύ σύλλογοι. Και έγινε η νομοσπονδία, επίσημη πλέον κρατική. Για λόγους που δεν θέλω να αναφερθώ. Εγώ αποχώρησα. Οπότε ανθίζει το kickboxing και έχουμε σύσταση και εθνική ομάδα με επιτυχίες στο εξωτερικό. Θυμάστε αθλητές τότε που διαπρέψανε και ήταν μέλη της εθνικής ομάδας. Μεταξύ των αθλητών της εθνικής ομάδας ήταν ο Μάριος Βασιλικός, βέβαια, ο ασκητής ο Νίκος, οι οποίοι διαπρέπουν και σε δικούς τους συλλόγους αυτή την εποχή και κάνοντας και επιμαχία παράλληλα. Ο Μάριος Βασιλικός έκανε σύλλογο στην Καβάλα μαζί με τον Σοκράτη τον Καραίτη, έναν εξαιρετικό λάσκαλο του kickboxing και της κοινωνικής και αυτός. Σκιάδης ο Δημήτρης. Και είχαμε πάει τότε και θυμάμαι στην Ιουγκοσλαβία και παίξαμε σαν εθνική ομάδα. Ο Τζόντος μέσα, ο Νικολού. Θα μου θυμίσεις. Ζαπίδης. Ο Ζαπίδης βέβαια. Παπουλίδης. Ο Παπουλίδης, ο Δημήτρης, αθλητής μου και αυτός. Είναι είχε βάσει ένα, αλλά ξέρεις το πιο πολύ πάνω πάρα πολύ καλά. Αλλά με βάση περιπτώσει είναι γνωστά. Έχουν περάσει και πολύ. Είναι γνωστά, τα έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Αλλά είναι γνωστά αυτά. Ο Νίκος ο Ανδράτης ήταν αθλητής μου και στην πυρμαχία και στο κυκόψο, βέβαια. Ήταν μέλος και της εθνικής ομάδας. Μεγαλύτερος. Και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχει ανοίξει σχετικό του σύλλογο πυρμαχίας στο Μαρούσι. Και πάει πάρα πολύ καλά και του εύχομαι τα καλύτερα. Ο Γιάννης Βαϊδινιώτης, πάντα ανήσυχο πνεύμα, μπήκε στον χώρο της γυναικείας πυρμαχίας και τον ακολουθήσαμε βέβαια εμείς. Εγώ θυμάμαι τότε ότι ήμουν ο μόνος που μπορούσα και κατέβαζα αρκετές αθλήτριες τότε και είχαμε ομοιρικές μάχες μεταξύ μας. Θυμάστε χαρακτηριστικά κάποιες. Ήταν η Μαρία Ισεβετρόπουλου, η οποία ακόμα έχω μάθει ότι είναι μαχή. Η Ελευθερία Παλαιολόγου. Η Ρίτσα Μπίρταχα, η οποία μας εδώ. Η Ρίτσα Μπίρταχα και αυτή η εξαιρετική, η οποία η Ρίτσα Μπίρταχα, να μην ξεχάσουμε ότι έπαιξε και πανευρωπαϊκό, το πρώτο πανευρωπαϊκό στη Γαλλία. Με τεράστια επιτυχία το 2002. Αν δεν κάνω λάθος. Η πυρμαχία, λυπάμαι που θα το πω, αλλά μέχρι τώρα ακόμα, είναι ένα εσωστρεφές αθλήμα. Δυστυχώς, για μένα είναι το κορυφαίο. Δεν παίρνει δηλαδή, λέτε, την προβολή που της αξίζει. Για μένα είναι το κορυφαίο αθλήμα. Από αυτό μπορεί να ξεκινήσει κάποιος και να κάνει όλες οι άλλες προθέσεις. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθει την πυρμαχία. Γιατί είναι η βάση όλων των πολιτικών του ανθρώπων. Γυρνάμε ότι είναι αρχαίο ελληνικό άθλημα, διότι μας έχουν δώσει οι αρχαίοι μας. Σήμερα ακόμα εκεί πρέπει να πάμε να δείξουμε για να πάρουμε δύναμη. Έχουμε λοιπόν εξελίξεις στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Είδανε ότι η πυρμαχία ήταν στάσιμη. Είχαν έναν κανονισμό που έλεγε μέχρι τα 34 χρόνια του κάποιου μπορεί να πυρμαχεί. Τότε δεν μπορούσε. Έτσι λοιπόν μεγάλοι πυρμάχοι σταματούσαν στα 34, αλλά φεύγανε γιατί θέλανε μερικοί από αυτούς να συνεχίσουν να πυρμαχούν. Και φεύγανε και πηγαίνανε στα επαγγελματικά της Αμερικής και αλλού στη Γερμανία και αλλού και παίζανε εκεί και τους έκανε η πυρμαχία. Έτσι λοιπόν είδανε και αυξήσανε αυτό το περιθώριο και υπάρχει μέχρι τα 40. Πολύ σημαντικό.
Έτσι λοιπόν η μαχία κρατάει μέχρι τα 40 των δημάρχων. Ένα αυτό. Δεύτερο, αρχίσανε να κάνουν επαγγελματικούς αγώνες. Είναι επαγγελματικούς, τετράγιους. Με μεγάλη επιτυχία. Έτσι λοιπόν πολύ καλοί αθλητές από όλες τις χώρες μαζεύονται και κάνουν αυτούς τους αγώνες μέσω της αλήπας, η οποία εκεί δίνει κάποια χρήματα και αρκετά καλά χρήματα από ό,τι έχω μάθει σε καλούς αθλητές και παίζουν αυτά τα τουρνουά τα οποία είναι επαγγελματικά, παίρνουν λεφτά. Και το ευχάριστο στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτοί οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν και στον ερασιτεχνισμό. Δηλαδή μπορούν να παίξουν Ολυμπιάδα, Παγκόσμια, ενώ μέχρι τώρα αν κάνανε επαγγελματικούς αγώνες, σταματούσαν και δεν μπορούσαν τους να παίξουν. Τους απέκλει δηλαδή η ίδια η Ομοσπονδία. Η ίδια η Ομοσπονδία τους απέκλει και δεν μπορούσαν να παίξουν. Έτσι τώρα αυτή η κίνηση ήταν. Μπορώ να πω από τις μεταλλικές που έχουν κίνηση. Και θα δείτε ότι στα επόμενα χρόνια η επιχειρηματική θα είναι πάρα πολύ. Αυτή η ιδέα είναι μια ιδέα πολλών ετών που μέτρωγε να μπορέσουμε να κάνουμε, όπως είπα προηγουμένως, την εξωστρέφεια έξω, να δει ο κόσμος τι είναι η μαγεία. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα ξεκινούσε κάποιος να κάνει τη μαγεία στην καλύτερη περίπτωση 15 ετών. Ήδη είχαν χαθεί τα καλύτερα χρόνια για να μπορέσει κάποιος να πάρει τα στοιχεία και να τα περάσει μέσα από την επιμαχία. Βλέπουμε στο εξωτερικό ότι ήδη γίνονται παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα παμπέν. Τουρνουά 8, 13 ετών, 12 χρονών γίνονται άπειρα. Έτσι λοιπόν αυτοί όταν περνάνε πλέον να κάνουν αγώνες παιδών που ξεκινάνε τα πρωταθλήματα παιδών και εν συνεχεία όλα τα άλλα, έχουν κάνει ήδη στο ενεργητικό τους 50 αγώνες, δεν ξέρω πόσο το κάθε παιδάκι. Πώς θα μπορέσεις να τους αντιμετωπίσεις εσύ όταν τα δικά σου τα παιδιά ξεκινάνε τότε 15 χρονών να κάνουν επιμαχία. Στην καλύτερη περίπτωση αναφέρομαι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έρχονται μεγάλοι 17, 18, 20 χρονών να κάνουν επιμαχία. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι λοιπόν, μέτρωγε αυτή η ιδέα να μπορέσουμε να φέρουμε παιδιά του συλλόγου. Την ιδέα λοιπόν την είπα συγκεκριμένα στον Γενικό Γραμματέα, στον Περίπτωτο Κρυκαλιώτη, και με τη διορατικότητά του αμέσως την εθερνίστηκε και μου έδωσε να το προχωρήσω το θέμα. Βέβαια και αυτός από τη μεριά του πήρε την έγκριση και του Προέδρου της Επιμαχίας μας, κ. Γαζή, και του Αντιπροέδρου και γιατρού της Ομοσπονδίας μας, κ. Φιλιππάκου, ο οποίος είναι και αυτός εξαιρετικός. Και έτσι λοιπόν η Επιμαχία μου έδωσε αυτό το δικαίωμα να οργανώσω αυτό το τουρνουά μεταξύ αυτών των παιδιών, να το περάσει στο καλαντάρι της Ομοσπονδίας αυτή την οργάνωση, η οποία θα γίνεται κάθε χρόνο. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα αυτό. Και να πω ότι πιστεύω ότι αυτή η οργάνωση χρόνο με το χρόνο θα μεγαλώνει. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν θα φτάσει μία μέρα. Θα χρειαστούν και δύο και τρεις μέρες και θα γίνει και διεθνής. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον πρώτο προπονητή του συλλόγου μας, να μην το ξεχάσω, τον Αρούτο Μιχαλιάν, ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του για αυτούς τους αγώνες. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στην ευχάριστη θέση να έχουμε από όλη την Ελλάδα, από την Καβάλα, από την Πάτρα, από την Κρήτη, από τη Ρόδο, από τη Χίο, από την Πρέβεζα. Τι να πω, μικρά παιδάκια θα μας έρθουν να παίξουν. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους
προπονητές της ελληνικής ομοσπονδίας του Μαθίας που είναι η ψυχή μας. Πραγματικά, τους ευχαριστώ και να είναι σίγουροι ότι θα γεμίσουν οι σύλλογοι με παιδιά. Και είναι σίγουρο ότι η εσωστρέφεια θα περάσει σε εξωστρέφεια. Θα βγει η πυγμαχία έξω. Καλό όλους τους γονείς να δούνε να δουν αυτή την οργάνωση. Η είσοδος είναι δωρεάν τελείως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι ο Fight Sports, ο Fight Fitness και το Seven, ο Μάστερ Αντρέας ο Ηλίας. Να ευχαριστήσω το Δήμο μας, ο οποίος αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γήπεδο του Νέου Ιακλείου, Χαρά Καριάμι, το οποίο είναι Ζεφύρου 21, στο Νέο Ιακλείο. Ώρα 11, λέμε να ξεκινήσουμε την ώρα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκεκριμένο ότι θα είναι ο Λιούκας, ένας τόσο μεγάλος διαιτητής, ο οποίος διαιτητεύει αγώνες ολυμπιακούς και παγκόσμιους και θα παρετεθεί να είναι κεντρικός μας διαιτητής σε αυτό το πρώτο μας τουρνουά που κάνουμε μεταξύ παιδιών ηλικίας 8 με 13 ετών. Να ευχαριστήσω αγαπά της καρδιά μου τους γονείς και το εννοώ τους γονείς των παιδιών αυτών οι οποίοι διώξαν τις προκαταλήψεις και φέραν τα παιδιά τους να κάνουν πυγμαχία. Τους δηλώνω ότι έχουν κάνει το καλύτερο για τα παιδιά τους και να είναι σίγουροι ότι η εξέλιξή τους θα είναι σε όλα τα επίπεδα λαμπρή. Θα αποκαλύψουμε και κάτι που λίγοι γνωρίζουν, ότι ο δάσκαλος είναι και δεξιοτέχνης στο μπουζούκι. Θα μας πει ένα τραγούδι για να κλείσουμε έτσι αυτή την ωραία μας κουβέντα. Φορές να πέφτεις και να σηκώνεσαι οκτώ.